Έλα, Σιμίδη. Γεια σου, Πεθέρα. Έλα, κάθισε. Σου είπα να έρθεις τέτοια ώρα από εδώ για να μην είναι εδώ η Βασιλική. Τι συμβαίνει? Ξέρετε, είμαι σε δύσκολη θέση και αισθάνομαι μηχανή. Εσύ, έλα τώρα, λέγε. Στάθη, όπως ξέρεις, εγώ είμαι από χωριό και έχω μεγαλώσει το χωριό. Κάποια πράγματα, όχι κάποια πράγματα, πολλά πράγματα, τα κρατάω. Αλλά σε κάποια άλλα, κάνω όπως νιώθει κούτρα μου. Ωραίος ο πρόλογος, όλοι κάπως έτσι είμαστε. Για προχώρα στο παρασύνθημα τώρα. Η Βασιλική βάζει εμπόδια στον εαυτό της και αν θέλεις να πάμε κατευθείαν στο ψητό, δεύτερος Μιλτιάδης δεν υπάρχει. Κάτι έχω καταλάβει. Αλλά με ντρέπεται το κορίτσι. Και ντρέπομαι κι εγώ. Δεν μπορώ να βρω τρόπο να της το πω. Με συγκινείς. Συγκινεί η αγάπη που έχεις στη θηγάδρα μου. Στάθη, ξέρω ότι είστε ψυχραμένοι, αλλά σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Μικρή κοπέλα είναι. Εγώ θέλω μόνο το καλό της και το καλό της εγγόνας μου. Ξέρεις τι θέλω, στην πραγματικότητα. Θέλω να βγει η φούλα από εδώ μέσα. Και όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο γρήγορα και εύκολα θα γίνει και η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. Ρε Χαϊδό. Άρε Χαϊδό.